Λοιπόν, πάμε στη Ρόδο. Και δεν μπορούμε και να βρούμε και φάρμακα. Πάμε Ρόδο. Χαμογελάει ο ρεπόρτερ, δεν χαμογελάει καθόλου καλεσμένος. Γεια σου, γιατί... Αριστίδη. Ο Αριστίδης μια όλη είναι εκεί. Συνάδελφος, καλημέρα. Καλή σας μέρα από τη Ρόδο. Καλή σας μέρα. Χαμογελάμε διότι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα αισιόδοξα. Όμως απεσιόδοξα τα βλέπουν οι φαρμακοποιοί της Δωδεκανήσου, διότι σε λίγες μέρες 20 φαρμακεία στην περιοχή μας και μάλιστα σε ακριτικά νησιά βάζουν λουκέτο. Το λόγο θα μας τον πει ο πρόεδρος των φαρμακοποιών Δωδεκανήσου, ο κύριος Νίκος Φουτούλης. Κύριε Φουτούλη, καλή σας μέρα. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Καλημέρα καταρχάς και στους συνάδελφους σας στην Αθήνα και σε όσους μας παρακολουθούν σε όλη την Ελλάδα. Ναι, τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς όπως τα περιγράψατε. Όχι θα βάλουν, είναι ήδη στο κόκκινο 20 φαρμακεία και εάν δεν πληρώσει ο ΠΗ τους επόμενους 2-3 μήνες, όπως έχει εξαγγείλει και ο Υπουργός και ο Πρόεδρος του ΕΟΠΗ, ο κύριος Βουδούρης, και αν δεν σταματούσαμε την πίστοση, στη λίστα αυτή θα προσθεθούν τουλάχιστον 60 φαρμακεία, διότι είναι φαρμακεία τα οποία έχουν πάρει δάνεια από τις τράπεζες και όπως πολύ καλά ξέρετε, οι τράπεζες πιέζουν για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Ο ρευστότητα στα φαρμακεία έχει φτάσει στο μηδέν. Επομένως, είμαστε αναγκασμένοι να το καταγγείλουμε αυτό το γεγονός και να πάρουμε, όπως σας είπα και πριν, τα ανάλογα μέτρα. Για πολλούς λόγους. Αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετείτε τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, έτσι? Όχι, εξυπηρετούμε τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Απλώς δεν πιστώνουμε τον ΕΟΠΗ. Όπως έλεγα όμως πριν, είναι μια λύση που έπρεπε, είναι ένα μέτρο που έπρεπε να πάρουμε, διότι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μεταξύ των φαρμακείων που είναι στο κόκκινο είναι και φαρμακεία τα οποία υπάρχουν σε νησιά που των 500, των 600, των 1000 κατοίκων στα Δωδεκάνησα, και όπως καταλαβαίνετε, εάν κλείσουν αυτά τα φαρμακεία θα αντιμετωπίσουν όχι μόνο πρόβλημα οι φαρμακόποιοι αλλά και οι συμπολίτες μας, δηλαδή οι κάτοικοι των μικρών αυτών νησιών. Επομένως, είμαστε αναγκασμένοι να λειτουργήσουμε έτσι. Θέλω να ζητήσω, εκμεταλλευόμενος και την εκπομπή σας, συγγνώμη για την ταλαιπωρία όλων, αν και δεν θα έπρεπε να το κάνουμε εμείς, θα έπρεπε να το κάνουν κάποιοι άλλοι αυτό. Όμως θέλουμε να αποδείξουμε ότι η φαρμακοποίηση δεν είναι έτσι όπως τους περιγράφουν και οι συνάδελφοί σας στην Αθήνα. Έχουν και αυτοί χρέη. Δεν το κάνουν για κάποιο άλλο λόγο. Δεν σας άκουσα. Ναι. Όχι, λέω, έχετε χρέη και γι' αυτό το κάνετε. Είναι υπερχρεωμένα. Δηλαδή αυτός ο μύθος ότι οι φαρμακοποιοί έχουν λεφτά και ότι είναι οικονομικά εύρωστοι θα πρέπει να καταρρεύσει κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή τη στιγμή. Κύριε Φουτούλη, είναι σαφές αυτό που είπατε και βεβαίως μάλλον συμφωνούμε μαζί σας εμείς. Είμαστε από τους δημοσιογράφους που συμφωνούμε μαζί σας. Καλή σας ημέρα. Σωστό, σας έχω παρακολουθήσει. Καλημέρα. Και σήμερα είναι στη Ρόδο και ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, ο οποίος θα εξετάσει τα θέματα αυτά. Έτσι θα τα πείτε, φανταζόμαστε. Πάμε στη διαφημίση. Βεβαίως, έχουμε ένα ραντεβού στις 11.30 ώρα με τον κύριο Βουδούρη. Εννοείται ότι θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και περιμένουμε να δοθεί μια λύση σε αυτό το θέμα. Ωραία, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Διαφημίση.